Σε όσους λοιπόν, λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, στο λόγο του τον ασκητικό, στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, σε όσους είναι σπαρμένος ο έρωτας της τελειοποιήσεως, ας μιμηθούμε τις αρετές των Αγίων και αφού απομακρυνθούμε από την δουλεία των διαταγών του σώματος, ας επιδιώξουμε την ελευθερία. Μας μιλάει ο Άγιος για την απελευθέρωση από τα πάθη τα οποία υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Μας μιλάει για την απελευθέρωση από την φιλαυτία, από την προσκόλληση και την άλογη αγάπη στο σώμα, ο οποίος μοιάζει με έναν άγριο όνο και λέγει λοιπόν αυτό το σώμα και η αγάπη προς το σώμα θα πρέπει να εκβληθεί. Και τον άγριο όνο, λέγει, ο οποίος αφέθηκε από τον Δημιουργό στην έρημο και δεν ακούει κατηγορία φοροϊσπράκτορα και περιγελά την πολυκοσμία της πόλεως, αν και μέχρι σήμερα τον κάναμε να σηκώνει φορτία αφού τον ζεύξαμε με πάθη και κακίες, αλλά τώρα οπωσδήποτε ας τον λύσουμε από τα δεσμά, ακόμα κι αν αντιλέγουν εκείνοι τα πάθη, οι οποίοι δεν είναι φυσικοί του Κύριοι, αλλά απέκτησαν επίκτητη την εξουσία από συνήθεια. Το σώμα ομοιάζει με άγριο όνο και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, κυριαρχείται από τα πάθη και κυβερνιέται από αυτά. Αλλά δεν είναι ο φυσικός Κύριος τα πάθη. Ο Κύριος, ο φυσικός του σώματος, είναι η ψυχή. Θα πρέπει λοιπόν να ελευθερωθεί το σώμα από την κυριαρχία των παθών, αλλά και όλη η ύπαρξή μας. Να ελευθερωθεί από τα πάθη και να πρέπει να κυριαρχήσει στην ύπαρξή μας ο νους, ο καθαρός, ο φωτισμένος από το Θεό, ο οποίος θα πρέπει να κυβερνά σώμα και ψυχή. Πάντως, λέει ο Άγιος, όταν ακούν εμάς όχι με μόνη τη γλώσσα και απλή φωνή, αλλά με ψυχική διάθεση, με σθένος, εννοεί τα πάθη, όταν ακούν με ψυχική διάθεση και σθένος να λέγουμε ότι ο Κύριος του τον χρειάζεται, ο Κύριος του, ο Κύριος του σώματος είναι ο Κύριος της δόξης, ο οποίος θέλει να υπηρετούμε Αυτόν με το σώμα και την ψυχή για να μας σώσει, όχι γιατί ο ίδιος κερδίζει, αλλά γιατί εμείς σωζόμαστε δια της υποταγής της Αυτόν. Όταν λοιπόν ακούσουν εμάς όχι με μόνο τη γλώσσα και απλή φωνή, αλλά και με σθένος να λέμε ότι το σώμα και η ψυχή ανήκουν στον Κύριο και ο Κύριος τα χρειάζεται, αμέσως, λέγει, τον αποστέλουν, δηλαδή υποχωρούν τα πάθη στη δική μας αγωνιστική δύναμη για να γίνει το σώμα το όχημα του λόγου με κεφαλαίο λάμδα, όπως εκείνος ο όνος, το αϊδουράκι, έγινε το όχημα του Χριστού μας κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων. Έτσι και εδώ καλείται το σώμα να γίνει το όχημα του λόγου, αφού ευπρεπιστεί με τα αποστολικά ενδύματα ή αφού απολυθεί στην παλαιά βοσκή, να αναζητά την τροφή πίσω από κάθε δροσερή χλόη, το οποίο ακριβώς είναι το να οδηγείται στον ανεπίληπτο βίο, ακολουθώντας τους λόγους οι οποίοι έχουν βλαστήσει από την Αγία Γραφή και δρέποντας συνάμα πολλή τροφή και απόλαυση. Θα πρέπει ο όλος άνθρωπος να καθοδηγείται, να υποτάσσεται στον Λόγο του Θεού και να τρέφεται από Αυτόν, να τρέφεται από τα νάματα, από τα δόγματα της Αγίας Γραφής, της Αγίας Τριάδος, και έτσι να έχει πολλή τροφή και απόλαυση. Συγχρόνως δεν πρέπει και να ερευνηθεί, λέει ο Άγιος Νίλος, πώς αναζητά πίσω από κάθε δροσερή λόγη την τροφή ο άγριος όνος, ο οποίος αφέθηκε από το Θεό μέσα στην έρημο, έχοντας τον τρόπο διατροφής ερημικό
και έχοντας κατοικία την αλμυρία άμμο της ερήμου, η οποία αλμυρία άμμος και η έρημος δεν είναι ως επιτοπλίστων πολύ πρόσφορη για την εκλάστηση χλώης. Πώς συμβαίνει λοιπόν, παρά μόνο εάν κάποιος υποστηρίξει ότι μετά τον παντελή αφανισμό της ικμάδας των παθών, ο έρημος πλέον από τα πάθη είναι αμέσως ικανός να επιζητήσει την θεωρία του Θεού μέσα εις τους θείους λόγους. Και έτσι ο άνθρωπος όταν ερημωθεί από τα πάθη και καθαριστεί, τότε μπορεί να κατατριφάει του Θεού, να θεωρεί τον Θεό, να βλέπει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να βλέπει την δόξα του Θεού. Ας εγκαταλείψουμε, λέει ο Άγιος Νίλος, τα βιωτικά πράγματα και ας υψώσουμε το κεφάλι μας προς τα, την κεφαλή μας προς τα αγαθά της ψυχής. Έως πότε θα παραμένουμε στα κοινά παιδικά παιχνίδια, χωρίς ποτέ να προσλαμβάνουμε ανδρείο φρόνημα? Θα πρέπει δηλαδή, λέει ο Άγιος, να οριμάσουμε πνευματικά, να αναπτυχθούμε, να ενηλικιωθούμε, να αποκτήσουμε ανδρείο φρόνημα. Έως πότε θα έχουμε φρόνημα εντελώς πιο αδύνατο ακόμα και από τον νηπίον, χωρίς ούτε και από αυτά τα νήπια να χειραγωγούμεθα στην προκοπή των ανωτέρων? Εκείνα, αλλάζοντας τις ηλικίες, αλλάζουν και τις σχετικές με τα παιχνίδια καταστάσεις και εύκολα αφήνουν την προσπάθεια, την προσκόλληση στα υλικά πράγματα. Διότι για αυτά τα παιδιά το υλικό για τα παιχνίδια είναι ίσως τα καρύδια και τα κότσια και η βόλη. Και ως ότου έχουν το ατελές της φρονήσεως, έχουν προσκοληθεί σε αυτά και τα θεωρούν πολύτιμα. Τα παιδιά, όσο είναι μικρά, θεωρούν πολύτιμα πράγματα τα οποία είναι τυποτένια, τα κότσια και τα καρύδια και τους βόλους, γιατί με αυτά παίζουν και ευχαριστούνται. Εάν όμως κάποιος ανδρώθηκε, αφού προχώρησε στην ηλικία, εκείνα συνήθως τα απορρίπτει, τα οποία κάποτε τα προσκυνούσε και τα θεωρούσε πολύτιμα και προσκολάται με τα μεγάλης επιμελίας στις υποθέσεις του. Εμείς όμως, λέει ο Άγιος Νίλος, παραμείναμε στην υπιότητα να θαυμάζουμε τα άξια αστιότητος και χλεβασμού. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε ανέβει στα πνευματικά και στα ουράνια, και όμως εμείς παραμένουμε κολλημένοι στα γήινα, στα πρόσκυρα, στα οτιδανά. Παραμείναμε στην νηπιότητα και θαυμάζουμε τα άξια αστιότητος και χλεβασμού. Και αφού εγκαταλείψαμε τη φροντίδα για να εγγύσουμε, για να πλησιάσουμε τα πνευματικά, τα ανώτερα, και για να λάβουμε το λογισμό που αρμόζει στους ενήλικες, εμείς βαρβαρίζουμε, μιμούμεθα τις φωνές και τα ήθη των βαρβάρων των εχθρών με τις γήινες απολαύσεις, προκαλώντας το γέλιο σε εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα αντίστοιχα προς την ακολουθία της φύσεως. Γιατί όπως είναι ατιμωτικό να δεις έναν τέλειος προς τη σωματική ανάπτυξη άνθρωπο να κάθεται στη στάχτη και να σχεδιάζει στη σκόνη παιχνίδια ευχάριστα στα παιδιά, κατά τον ίδιο τρόπο είναι ατιμωτικό και πολύ ατιμωτικότερο να βλέπεις εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την απόλαυση των αιωνίων αγαθών να κυλιούνται στη στάχτη των γήινων πραγμάτων, ντροπιάζοντας την τελειότητα του μοναχικού επαγγέλματος με την απρέπεια εκείνων τα οποία μετέρχονται. Μας καλεί λοιπόν ο Άγιος Νίλος να αποταχθούμε την προσκόλληση στο σώμα, την φιλαυτία, τα άλογα πάθη, να αποταχθούμε και την προσκόλληση στα γήινα πράγματα, στα πρόσκαιρα, στα ασήματα, στα, θα λέγαμε, αρμόζοντας τους νηπίους και όχι στους ορίμους πνευματικά. Η αιτία δε αυτού, όπως φαίνεται, το ότι δηλαδή παραμένουμε προσκολλημένοι στα πρόσκαιρα και στα γήινα και στα πράγματα του κόσμου τούτου, δηλαδή είμαστε ακόμη υποδουλωμένοι στη φιλοηλία και στη φιλαργυρία, αιτία αυτού, όπως φαίνεται, είναι το ότι δεν εννοήσαμε τίποτα μεγαλύτερο
εκτός από εκείνα τα οποία είναι ορατά από εμάς. Μένουμε στα βλεπόμενα και ξεχνάμε τα μη βλεπόμενα, τα ουράνια. Και ότι δεν γνωρίσαμε την υπεροχή των εκεί αγαθών των ουρανίων από τη σύγκριση με την ευτέλεια των παρόντων. Πριν να καταληφθούμε θαμπομένοι από την λαμπρότητα εκείνων τα οποία θεωρούνται εδώ πολύτιμα και να προσδέσουμε σε αυτά την επιθυμία μας. Θαμποθήκαμε από τα γήινα και τα θεωρήσαμε πολύτιμα και δεν ανεβήκαμε στα ουράνια καταφρονώντας αυτά τα ευτελή. Γιατί πάντοτε κατά την απουσία των ανωτέρων τιμώνται τα χειρότερα, καταλαμβάνοντας τη θέση εκείνων. Δεν γευθήκαμε τα ουράνια, γι' αυτό παραμένουμε προσκολλημένοι στα γήινα. Γιατί αν βέβαια είχαμε υψηλότερη θεωρία γύρω από τα μέλλοντα, δεν θα εξακολουθούσαμε να θαυμάζουμε αυτά τα παρόντα με ανοιχτό το στόμα. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά που λέει ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, τον ασκητικό του λόγο στην Φιλοκαλία, και ας πολεμήσουμε κάθε πάθος που υποδουλώνει το σώμα και υποδουλώνει την ύπαρξή μας αυτό, στο σαρκικό φρόνημα, και ας αποδεχθούμε και κάθε προσκόλληση στα γήινα, στα πρόσκαιρα, και ας ανέβουμε στα πνευματικά και στα ουράνια. Ας φροντίσουμε να γευθούμε τα ουράνια, ώστε με ευχέρεια να καταφρονήσουμε τα γήινα. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.